Νομίζω ότι είναι κλασικό αποτέλεσμα της τουριστικής ανάπτυξης, της καπιταλιστικής τουριστικής ανάπτυξης, που έχει εκτός από μεγάλους κερδισμένους, που είναι οι μεγαλοξενοδόχοι, έχει και θύματα. Ένα από τα θύματα της είναι η ακρίβεια στην. Ή μάλλον το δικαίωμα, το δικαίωμα των ανθρώπων στις τουριστικές περιοχές, λοιπόν. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως στις τουριστικές περιοχές, το δικαίωμα της στέγης είναι πραγματικά δύσκολα μπορεί να ικανοποιηθεί για τα νέα ζευγάρια ιδιαίτερα. Γι' αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα οξυμένο. Όσο για αυτό που είπε η κυρία Βούλτεψη, έχει καταργηθεί πράγματι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, μια κρατική κοινωνική υπηρεσία που είχε ως αποστολή την ανέγερση εργατικών κατοικιών. Καμία κυβέρνηση όμως, έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια. Θα γίνει, κύριε Δελή, επιστρέφει αυτό σιγά σιγά. Ούτε κεντροδεξιά ούτε κεντροαριστερή ανασύστησε αυτόν τον οργανισμό. Δεν ανάγκη να είναι ο ίδιος, αλλά σιγά σιγά επιστρέφει το κοινωνική κατοικία. Μιλάμε για φθηνή κατοικία. Εννοείται, φθηνή. Μια κουβέντα μας είπε ο Δελής και δεν έχουν εσωκομματικά, γιατί τους αδικούμε τους ανθρώπους. Έχουν εκλέξει, νομίζω, δύο αρχηγούς μέσα σε 30 χρόνια. Θα έχετε λύσει αυτά τα ζητήματα στο ΚΚΕ. Εντάξει, όχι με την έννοια του αρχηγού που υπάρχει. Και στα αστικά κόμματα, υπάρχει ο Γενικός Γραμματέας. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι παρακολουθούμε όμως με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Φυσικά και τις παρακολουθούμε, άλλωστε γίνονται σε απευθείας μετάδοση. Ναι. Μιλάμε τώρα για εικόνες οργανωτικού εκφυλισμού, ιδεολογικού εκφυλισμού, πολιτικού εκφυλισμού. Και δεν νομίζουμε ότι είναι ζήτημα προσώπων, αποτέλεσμα των πράξεων ορισμένων κάποιων προσώπων. Είναι ζήτημα κρίσης της ίδιας της στρατηγικής, της πολιτικής, της σοσιαλδημοκρατίας. Τα ίδια πάνω κάτω περνάει και το ΠΑΣΟΚ, που ταυτίζεται ουσιαστικά στα βασικά και τα μεγάλα, που ορίζουν και τα μικρά, κύριε Παπαχλημίντζο, με την κυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μιλήσω για το ΝΑΤΟ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μιλήσω για την πράσινη μετάβαση, θα μιλήσω για τις αντοχές της οικονομίας, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αποδείχτηκε αυτό με την από κοινού ψήφιση από όλους αυτούς του Τρίτου Μνημονίου. Νομίζω εκεί επισφραγίστηκε αυτή η σύγκληση, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχει έδαφος για τη διατύπωση μιας εναλλακτικής, πραγματικά εναλλακτικής πολιτικής, όπως είναι η πρόταση πολιτική που έχει το ΚΚΕ, την οποία καταθέτουμε στο λαό βέβαια και στην κοινωνία, τότε είναι μοιραίο να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Όμως θα ήθελα με την ευκαιρία, ίσως δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Λίγο αν μπορείτε να πάμε. Θα ήθελα να ευχηθώ, είναι σήμερα μια ξεχωριστή μέρα. Ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά, να πούμε καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά. Βέβαια στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν θα γίνει αγιασμός. Σήμερα θα γίνει αύριο. Καλή χρονιά λοιπόν στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, ιδιαίτερα στα πρωτάκια που ξεκινάνε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι της γνώσης μέσα από το σχολείο. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, οι συγχωνεύσεις δεν είναι χίλιες, όπως μας ενημέρωσε των τμήματων η κυρία Υφυπουργός χθες, η κυρία Μακρύ, δεν είναι χίλιες, είναι 1.600. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, θα στηβάζονται παιδιά όλο και περισσότερο μέσα σε τάξεις, οι οποίες είναι μικρές. Οι οποίες, μην κουνάτε το κεφάλι σας, κυρία Βούλτεψη. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ, κύριε Δελή. Η Σοβιετική Ένωση είχατε 5 παιδιά στην τάξη. Η Σοβιετική Ένωση. Δεν ήταν Σοβιετική Ένωση. Καμιά ογδονταριά είχατε 100. Ξέρετε. Αν πει Σοβιετική Ένωση, θα πάμε όλη την πολλή ώρα. Λοιπόν, να πω κάτι. Χθε το Νέο Ηράκλειο, στον υπηαγωγείο, το 10ο, κυρία Βούλτεψη, στην υπηαγωγείο του Νέου Ηράκλειου, έπεσαν σοβάδες. Χθες, ευτυχώς που δεν είχαν ανοίξει τα σχολεία, όποτε χρειάζεται.